Ο Περικλής συνεχίζει να εξαπατά τον Γιώργο. Η βεβαιότητα της Όλγας μετά το τεστ DNA παραμένει ανεξήγητη όσον αφορά τον Άρη και το ότι δεν είναι αυτός ο Νικόλας Γαλάνης. Η Όλγα δείχνει ξανά εμπιστοσύνη και του ζητά να την βοηθήσει να φτάσει στο Χρήστο. Ο Κωστής είναι ευχαριστημένος με την προοπτική να έχει το δικό του δωμάτιο στο νέο σπίτι του Στέφανου. Ο Στέφανος φιλοξενεί τη Μυρτό και για λόγους ασφαλείας προσλαμβάνει μια κοπέλα με το όνομα Ζωή για να τη φροντίζει. Η Ζωή είναι ευγενική, όμορφη και φαίνεται να είναι η τέλεια επιλογή. Ο Περικλής συνεχίζει να εξαπατά τον Γιώργο και να στέλνει απειλητικά μηνύματα στον Αντώνη, ενώ ο Θωμάς και ο Γρηγόρης συνειδητοποιούν ανακουφισμένοι ότι η Όλγα δεν έμαθε την αλήθεια για την ταυτότητα του Άρη, λόγω του Λουκά που έδωσε άλλο δείγμα DNA για σύγκριση στο εργαστήριο. Ο Μάνος είναι αισιόδοξο για την αθώωση της Νάντιας και της προτείνει να μείνουν μαζί, ενώ η Όλγα έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Ορέστη. Αλλά και ο Στέφανος ξαφνιάζεται από μια νέα γνωριμία που θα τον συγκλονίσει. Η Ελπίδα και ο Άρης εκφράζουν την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους, παρόλη την ανησυχία και την ενοχή του Άρη, αφού της κρύβει την αλήθεια. Ενώ η Όλγα εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία προκειμένου να ελέγχει τις κινήσεις της Μυρτός από κοντά. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.